Ένα άλλο θέμα είναι να ακούμε πώς βλέπουν αυτές τις αποκαλύψεις άνθρωποι όπως ο κύριος Παπαδιάς, ο οποίος ακόμη δεν μένει σε σπίτι, μένει σε μια κατασκήνωση 2 χρόνια μετά. Ό,τι έγινε τότε ήταν μια τραγωδία, για να πάω αμέσως στο ψητό. Βαριά τραγωδία που είχε και πολλές ευθύνες. Και οι ευθύνες πρέπει να αποδοθούν με τη σωστή διαδικασία και τη δεοντολογία, θα λέγα εγώ, για τους δικαστικούς και για όλους. Για όσους είχαν και την άμεση ευθύνη, τη διοικητική και την πολιτική. Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, και από το κανάλι σας τότε, πολύ πριν από άλλους, είχα πει ότι έπρεπε να παραιτηθεί ακόμα και ο τότε υπουργός, κύριος Τόσκας. Mm-hmm. Αν το θυμάστε, θα βρέσετε το πέστε. Βεβαίως. Γιατί δεν μ' αρέσει να μασάω τις κουβέντες μου. Στον Σκάι τότε βέβαια είχε επιβληθεί εμπάργο για τις αποκαλύψεις που έκανε. Να καταντάει η ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας έκασε το μαχία. Θέλω να το πω αυτό. Όχι ότι δεν πρέπει να αποκαλύπτονται πράγματα, και δεν αναφέρομαι και στο δημοσίευμα της Έγκριτης Καθημερινής και όποιας άλλης εφημερίδας. Άλλωστε, να είπατε κι εσείς να πέσει άπλετο φως. Τι να διερευνηθούν, αυτές οι αλλά ακούστε με λίγο τώρα για να συνεννοηθούμε. Άκουσα και τον συμπολίτη μας μέσα στην πικρία του, το στεναχώρια του, πολύ περισσότερο οι άλλοι που χάσαν τους ανθρώπους τους, και λέει ότι κακώς τα, κατά τη γνώμη του, κακουργήματα γίναν πλημελήματα. Ό,τι θέλει μπορεί να λύσει το σχόλιο κάποιος. Mm. Αυτό είπε ο αρμόδιος εισαγγελέας, να προχωρήσει η διαδικασία και να γίνουν και όλες οι διοικητικές πράξεις διερεύνησης. Αλλά επειδή ξέρετε, εγώ ερχόμουν περισσότερο για τη μεγάλη φωτιά που καίγεται στην Ευρώπη. Αυτό είχαμε πει αρχικά ότι θα συζητάγαμε. Καταλαβαίνω τη σημασία και του δημοσιεύματος και των τωρινών εξελίξεων. Δεν είναι ίσως σημασίας, κύριε Στούμπο. Η φωτιά της Ευρώπης είναι πολύ μεγαλύτερη σημασία για όλη την Ευρώπη. Δυστυχώς, μαζί με την πανδημία. Εντάξει, τώρα το να το λέμε. Και έχει σημασία. Δεν θέλω να αλλάξω τη συζήτηση. Ακούστε με όμως λίγο. Γιατί δεν ήρθε ο κύριος Βαρβιτσιώτης. Οκ, είχε κάποιο πρόβλημα από ό,τι ενημερώθηκα μόλις προηγουμένως. Αλλά εγώ οφείλω να πω, αφενός, η τραγωδία ήταν βαριά. Και όχι μόνο στο μάτι, και η προηγούμενη, όποιος αποπειράθηκε συγκάλυψη οπουδήποτε, είτε στο σκάνδαλο Νοβάρτης, είτε οπουδήποτε άλλο, έχει τεράστιες ευθύνες. Μα δυστυχώς αυτή η φωτιά, ξέρετε τώρα τι λέω, αυτή η φωτιά έχει πολλά πλοκάμια, δεν είναι μόνο το μάτι, για να συνεχίσουμε, με την έννοια των ευθυνών. Αν συζητάμε μόνο για το μάτι, σας απάντησα, νομίζω, διάλειμμα, κύριε ότι κακώς και αν το ηχητικό είναι ακριβές και τα λοιπά, βεβαίως, ο οποιοδήποτε που έχει και εκτελεστική ευθύνη και μάλιστα από την πυροσβεστική που εμπιστευόμαστε όλοι στην προσπάθειά της και τα λοιπά, αυτό δείχνει μια κόλαση, δεν δείχνει πράξεις. Πάμε σε διάλειμμα, κύριε Στούμπο. Επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.